πράγματα λοιπόν. Είναι χειροποίητα καλλιντικά που παρασκευάζονται στην Έδεσα. Έχουν αντιγυραντικές ιδιότητες, το οποίο μας προσφέρει το γάλα γαϊδούρας. Χάρη στα μέταλλα που έχουν, φεύγει η θαμπάδα του προσώπου και δημιουργούνται νέα κύτταρα. Λευκαίνει το πρόσωπο και επίσης μπορεί να βοηθήσει και σε δερματικές ασθένειες όπως ψωρίαση, ακμή και οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρχει δερματικό πρόβλημα. Οπότε τα ονοϊάματα θα τα βρείτε στο κατάστημα Beauty Queen, Άνδρου 13 στην Ερμούπολη, με αποκλειστικό αντιπρόσωπο την Ελένη Κουτσοφιού που βρίσκεται στη ΣΥΡΑ. Υπάρχει πιο εύκολος τρόπος για να φάτε φρέσκο κρέας. Κρεοπωλείο Χατζηγιάννης. Το κρεοπωλείο που ανανεώνει το κρέας του κάθε 3 μέρες. Χατζηγιάννης. Για τους πελάτες που θέλουν φρέσκο κρέας. Τι έγινε, Σοφάκη? Ήρθαμε να δείξουμε το φόρεμα. Νερό ήπιανε. Ωραία. Δείχνουμε το φόρεμα. Άρα μιλάμε για μορφιά. Βέβαια. Και λάμψη. Και λάμψη. Έτσι. Και με πας σε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα όμως τώρα. Για πες. Σε μία εκδήλωση που έγινε εδώ στο Like Home, όπου και βρισκόμαστε. Mm-hmm. Και κάνουμε τα γυρίσματα της εκπομπής. Και μας φιλοξενεί ο Μάριος Ρηγούτσος. Βεβαίως και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ωραία. Όπου έγινε η εκδήλωση, όπως σου έλεγα, την έκανε η Μαργαρίτα η Παπαγιάκου μου. Παντού μπλέκεται αυτή η κοπέλα. Παντού. Είναι μέσα σε όλα. Ναι. Με τη γνωστή εταιρεία, στην οποία είναι ανεξάρτητη sales leader. Πόσο ωραία το λες αυτό. Το έχω το αγγλικό. Τι να κάνω. Λοιπόν, μαζί με τη Μαριάννα Κοσμήματο που παρουσίασαν μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση και είδαμε ωραίες παρουσίες, ωραία βαψίματα, ωραία κοσμήματα, γιατί νομίζω ότι το παν σε κάθε γυναίκα είναι να είναι όμορφη, όπως είσαι και εσύ σήμερα. Α, σε ευχαριστώ πολύ. Ας καθίσω λοιπόν αναπαυτικά και ας πάμε να δούμε το βίντεο. Είδαμε. Πολύ ωραία και πολύ ωραία κοσμήματα. Σ' άρεσαν. Ναι. Νομίζω θα πας για ψώνια τώρα τα Χριστούγεννα. Ναι. Αχ, να τρέμουν κάποιες πιστωτικές. Δεν τρέπεσαι εγώ.
Γυναίκα είσαι. Όλες οι γυναίκες τα ίδια κάνετε. Άιντε. Εγώ όμως είμαι η εξαίρεση. Σταντάρ. Πάντα. Θα ρωτήσω κόσμο, πρόσεχε. Να ρωτήσεις και θα δεις. Ωραία. Λοιπόν, και από την εκδήλωση με τα καλλιντικά και τα κοσμήματα που είδαμε, να σε πάω κοπολού σε μια άλλη εκδήλωση. Για πες. Που έχει να κάνει με κάτι δικό μου αγαπημένο. Τι? Τον ύπνο. Εμένα δεν μου αρέσει ο ύπνος. Άνθρωπος τώρα λέει να σου πετύχει. Μα δεν μου αρέσει ο ύπνος. Μετά από κάποια χρόνια μόνο θα κοιμάσαι. Πρέπει να ζεις, να ζεις, να. Ζω, αλλά τουλάχιστον φροντίζω να χορταίνω τον ύπνο μου. Ναι, για πες και πώς τον χορταίνεις. Με μαξιλάρια. Ναι. Με πολύ ωραία μαξιλάρια. Άμα το μαξιλάρι σε στηρίξει καλά. Ναι. Θα σε αναπαυτικά στον ύπνο σου, ρε παιδί μου. Τώρα, άμα έχεις ένα μαξιλάρι εκεί πέρα το οποίο δεν σου κάνει, δεν αυτό, γυρνάς, τρυφογυρνάς, το κεφάλι έτσι, το κεφάλι έτσι. Υπάρχουν και ορθοπαιδικά μαξιλάρια. Το ξέρω. Και το ξέρει πολύ καλά και η Coco Mat. Oh. Γιατί η Coco Mat, εδώ στη Σύρο, το κατάστημα, ήρθε στη συνεργασία με τα οπτικά του Σταύρου του ΚΟΗ και έκανε μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, όπου με βάση τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου έφτιαχναν μαξιλάρια. Έχουμε ένα πολύ όμορφο ρεπορτάζ και πάμε να το δούμε. Τον ύπνο, θα σε πω σε άλλη απόλαυση. Για πες. Πίνεις. Τι να πίνω. Τι να πίνεις, νερό. Πίνεις. Νερό δεν πίνω. Ποτά, αν με ρωτάς αν πίνω, όχι δεν πίνω, αλλά εντάξει, ένα ποτάκι θα το πιω, ρε παιδί μου, δεν είμαι και αλκοολική. Με τα κοκτέιλ πώς το πας. Με τα κοκτέιλ πολύ καλά, για πες. Εδώ που λες στο Like Home που βρισκόμαστε, ο Μάριος Ρουγούτσος που έχει το μαγαζί, μας έδειξε πώς φτιάχνουν το κοκτέιλ BC, το ξέρεις. BC. Δεν το έχεις ακούσει. Όχι. Είναι αποκλειστικότητα του μαγαζιού, γι' αυτό δεν το έχεις ακούσει. Α, μάλιστα. Θα το πούμε να μας το φτιάξει λοιπόν. Βεβαίως. Μας έδειξε λοιπόν πώς το φτιάχνουμε, που μπορεί να το φτιάξει ο κόσμος από το σπίτι, αλλά το καλύτερο είναι να έρθει εδώ να το γευτεί, στο Like Home που είμαστε. Πάμε να δούμε τι έγινε. Για πάμε. Είμαστε λοιπόν εδώ στο Like Home με τον Μάριο, ο οποίος θα μας δείξει πώς φτιάχνουμε ένα κοκτέιλ. Και συγκεκριμένα το BC. Καλησπέρα, Μάριο. Καλησπέρα, Γιώργο. Επιλέξαμε να δείξουμε αυτό το κοκτέιλ, το BC όπως είπες. Στην ουσία είναι αρχικά το biscuit cocktail. Είναι... κοκτέιλ με μπισκότα. Και μπισκότο θα έλεγα. Επειδή όμως η γεύση είναι παραπέμπει στο μπισκότο και στη βανίλια, γι' αυτό ονομάστηκε έτσι. Είναι καθαρά δική μας επινόηση και παρασκευή. Του μαγαζιού δηλαδή. Του μαγαζιού, ναι. Το καλοκαίρι μπορεί άνετα να τα απολαύσει κανείς. Τώρα το χειμώνα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τα απολαύσει άνετα ένα παγωμένο κοκτέιλ. Όμως, επειδή οι γεύσεις του παραπέμπουν σε Χριστούγεννα, σε γιορτές, λόγω μπισκότου, λόγω βανίλιας, είναι ό,τι πρέπει για τους λάτρες τον κοκτέιλ. Φυσικά μπορεί να το βρει κανείς στο μαγαζί μας. Δεν είμαστε κοκτέιλ μπαρ, έτσι. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, ούτε εγώ είμαι ειδικός στα κοκτέιλ. Υπάρχουν και άλλοι καλύτεροι από μένα, αυτό ομολογουμένως πρέπει να το πω. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πρόταση η οποία δεν κυκλοφορεί αλλού και αξίζει κανείς να δοκιμάσει εδώ. Και επίσης είναι εύκολο να γίνει και στο σπίτι. Καλό. Γι' αυτό θα δεις ότι τα υλικά είναι απλά. Μπορεί κανείς να τα βρει οπουδήποτε, Στο σούπερ μάρκετ δηλαδή και οπουδήποτε αλλού έχει. Σε κάποια κάβα, ξέρω εγώ. Τι υλικά έχουμε. Λοιπόν, θα χρειαστούμε. Το ποτήρι είναι της επιλογής μας. Ό,τι ποτήρι θέλουμε, εμείς προτείνουμε αυτό. Το κλασικό ποτήρι για κοκτέιλ.
αυτό εδώ το ποτήρι. Αυτή είναι η μεζούρα μας που θα τη χρησιμοποιήσουμε αργότερα. Αυτός είναι χυμός από lime, από μοσχολέμονο, έτσι, πράσινο λεμόνι. Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και λεμόνι και λεμόνι. Όχι, όχι. Μόνο lime. Το lime έχει ιδιαίτερη και μυρωδιά και δίνει και ιδιαίτερη γεύση. Δεν έχει γεύση λεμόνι. Αν δεν έχουμε lime, αν δεν μπορούμε να βρούμε lime, που δεν πιστεύω, νομίζω, γιατί η αγορά είναι, έχει ναι. πάρα πολλά πράγματα. Αν δεν βρούμε lime, μπορούμε να μην το βάλουμε. Α. Έτσι. Όχι να βάλουμε λεμόνι, γιατί θα χαλάσουμε τελείως τη γεύση. Ναι, ίσως να γίνει πιο όξινο. Λοιπόν, θα χρειαστούμε λοιπόν lime, όπως είπαμε. Ρούμι. Έχω εδώ τυχαία κάποιο ρούμι. Ξέρουμε κάποιες μάρκες, έτσι δεν χρειάζεται να τις πούμε. Αυτό που έχω εδώ είναι σιρόπι βανίλιας. Θα εξηγήσω μετά. Σιρόπι καραμέλας. Αυτά τα λίγα λίγα και πάγω φυσικά. Αυτό το μπισκότι. Αυτό εδώ είναι τρίμα μπισκότι, το οποίο είναι απλά για να δεκοράρουμε το ποτήρι και τίποτα παραπάνω. Να κάνουμε δεκόρ στο ποτήρι. Α. Και τίποτα παραπάνω. Εμείς θα κάνουμε μία πρόταση, έτσι όπως θα το παρουσιάζουμε εδώ. Ο καθένας μπορεί να το φτιάξει όπως θέλει. Ναι. Λοιπόν, όπως είπα προηγουμένως για το σιρόπι βανίλιας. Ίσως είναι ένα δύσκολο, ας πούμε, το πιο δύσκολο από τα υλικά να βρεθεί. Όμως, εμείς έχουμε την πολυτέλεια να το έχουμε. Μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας σπίτι. Δηλαδή, φτιάχνοντας ένα σιρόπι απλό, δηλαδή βάζοντας μία κουταλιά τη σούπας ζάχαρη και δύο σφινάκια νερό, μπορούμε να φτιάξουμε πολύ απλά ένα σιροπάκι. Ναι. Μέσα σε αυτό λοιπόν το σιρόπι μπορούμε να ρίξουμε μισό καψουλάκι από αυτές τις βανίλιες που πουλάνε στο σούπερ μάρκετ που είναι για τα κέικ. Α, ναι, κατάλαβα. Μπορούμε να ρίξουμε λίγη βανίλια τέτοια και να πάρει τη μυρωδιά. Οπότε αυτόματα φτιάχνουμε ένα σιρόπι βανίλιας. Πρόχειρο βέβαια, αλλά είναι ένα σιρόπι βανίλιας. Κάνει τη δουλειά του. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ναι. Λοιπόν, παίρνουμε το σέικερ μας. Βάζουμε μέσα πάγο. Τώρα εγώ θα βάλω δύο σεσουλάκια από αυτά. Νομίζω ότι στην ουσία είναι δύο φούχτες πάγο. Να το πω έτσι. Δύο φούχτες πάγο. Μπορεί να βάλω όσο θέλει. Καλύτερα να μείνουμε στις δύο φούχτες, γιατί οι φούχτες που λέτε, γιατί αν βάλουμε παραπάνω θα ρεώσει. Α. Θα αρχίζει να ρεώνει κατά τη διάρκεια όσο περνάει η ώρα, θα αρχίσει να ρεώνει. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να βάλουμε συγκεκριμένο πάγο. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε, συνεχίζουμε βάζοντας, εδώ έχουμε τη μεζούρα μας εμείς, στην ουσία δύο όζ, βλέπεις που λέει δύο όζ η μεζούρα. Τα δύο όζ είναι περίπου 60 με 65 ml, γιατί ναι. Κάποιοι μετράνε με όζ, κάποιοι μετράνε με ml. Στο σπίτι λίγο δύσκολο να βρούμε όζ, ας μετρήσουμε με ml, που σημαίνει ότι είναι ας πούμε 65 ml. Το προσθέτουμε μέσα στο σέγγι. Συνεχίζουμε με το lime. Το lime θα πρέπει να είναι όσο και το σιρόπι μας. Δηλαδή, σε αναλογία. Έχουμε δύο σιρόπια. Θα βάλουμε 30 ml lime και 30 ml σιρόπι. Έχουμε σιρόπι βανίλιας, όπως είπαμε, και σιρόπι καραμέλα. Άρα πάνε 30 συνολικά και τα δύο μαζί. Αφού προσθέσαμε λοιπόν και τα σιρόπια μας, προσθέσουμε το βασικότερο. Τα μπισκότα. Τα μπισκότα. Φέρουμε δύο μπισκότα και απλά τα σπάμε. Παίρνουμε το ποτήρι μας για να είμαστε και σωστοί. Βάζουμε λίγο πάγο, προσθέτουμε λίγο νερό. Κάνουμε αυτό μηχάνημα. Για να λιώσει ο παγός.
κάνουμε απλά για να παγώσουμε το ποτήρι. Α, όπως κάνουμε με την πύρα που το βάζουμε στην κατάψυξη. Ναι. Μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να παγώσουμε το ποτήρι. Γιατί ένα κοκτέιλ, όπως ξέρεις, πάντα πρέπει να πίνετε παγωμένο. Να πίνετε παγωμένο και να σερβίρετε σε παγωμένο ποτήρι. Επειδή στα περισσότερα κοκτέιλ, όχι στα περισσότερα, σε πολλά κοκτέιλ, δεν βάζουμε πάγο μέσα γιατί θα ρεώσει τη γεύση αυτό που είπαμε προηγουμένως, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε τη μίξη. Παγώσει αρκετά, μπορεί να πιέσει και εσύ αν θέλει. Ναι, είναι πάρα πολύ παγωμένο. Όντως. Είναι πάρα πολύ παγωμένο. Παίρνουμε το ποτήρι. Λοιπόν, και τώρα φτάνουμε στο σημείο. Θα κάνουμε αυτό εδώ για να πάρει το ποτήρι μας δεκόρ. Συνήθως το κάνουν σε κοκτέιλ όπως το κοκτέιλ Μαργαρίτα, το οποίο βάζουν αλάτι ή ζάχαρη κάποια άλλη. Αυτό το μαύρο που βλέπεις είναι μαύρο μπισκότο, ναι. Τρίμα. Και πάμε να ανοίξουμε να δούμε τι κάναμε. Λόγω savoir vivre δεν γεμίζουμε ποτέ το ποτήρι μέχρι πάνω. Έτσι. Να. Και είμαστε στο τελευταίο στάδιο, το οποίο μπορούμε να βάλουμε ένα ολόκληρο μπισκότο μέσα για δεκόρ. Και δύο καλαμάκια. Στην υγεία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Να είστε καλά. Και περιμένουμε και εσείς αλλά και ο κόσμος να το δοκιμάσει και να μας πει απόψεις. Να ξαναπούμε άλλη μια φορά τελικά. Βεβαίως. Λοιπόν, χρειαζόμαστε 30 ml χυμό lime. 60 ml με 65 ml, ανάλογα κατά πόσο μερακλείος είμαστε. Ναι. Ρούμι, λευκό ρούμι. 20 περίπου ml σιρόπι καραμέλα και 10 ml σιρόπι βανίλια. Φυσικά τριμμένο μπισκότο για το ντεκόρ και ολόκληρα μπισκότα, 2 ή 3 τα οποία τα σπάμε μέσα στο shaker για να βγει αυτό που βλέπουμε. Εγώ το βλέπω τόσο όμορφο και θέλω να δοκιμάσω, για να δω. Να δοκιμάσεις και να μου πεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Στην υγεία σας. Βρε καλώς τον. Πού ήσουν εσύ? Τι έγινε, πώς από εδώ? Περαστικός, ήμουν αδερφός και μπήκα. Καλά, τι να σου πω. Τι να σου πω. Για να ακούσω τι θα μου πεις. Συνέχεια τα ίδια κάνεις. Γεια σου, Μιχάλη, καλώς όρισες. Γεια σου, καλώς σε βρήκα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Και μας κάνεις την τιμή να είσαι εδώ μαζί μας. Τι θες, μωρέ, εσύ να σου πω? Τι θες που με έχετε όλη την ώρα στον δρόμο και εσείς μου κάθεστε ωραία στον καναπέ σας και αρχίζετε και λέτε τα σχόλια και τα ωραία τέτοια και εγώ τρέχω γύρω-γύρω στον δρόμο. Ήρθες την ώρα σου? Ήρθες την ώρα σου? Όχι, δεν ήρθες την ώρα. Έχεις συγκεκριμένες οδηγίες από την παραγωγή. Μάλιστα. Να πηγαίνεις έξω και σε συγκεκριμένη ώρα να έρθεις πίσω. Να εισηγηθούμε... Έχει περάσει ένα τετράωρο. Να εισηγηθούμε την απόλυσή του. Ποιανού. Πάμε παρακάτω. Ακούμε. Τι θέλετε? Τι έκανες έξω? Τι έκανα έξω, θα σου πω. Βρήκα μια κολονία και την έφερα δώρο για αυτούς που μας παρακολουθούν και βρήκα
Και από την κρεαταγορά Χατζηγιάννης ένα ρολό κοτόπουλο και 2 κιλά λουκάνικο. Αμέ, τι νομίζεις. 6985, εννοείται. 6985-84-80-91. Με τον ίδιο τρόπο. Ένα ρολό κοτόπουλο, 2 κιλά λουκάνικο κρεαταγορά Χατζηγιάννης και μια κολόνια με, από επώνυμη εταιρεία. Τι έκανα έξω στον δρόμο. Αυτός γιατί είναι στην τηλεόραση, αυτός είναι καλός για. Γιατί είναι πωλήσεις. Ναι. Συγγνώμη, ένσταση. Είναι άρωμα. Για πες, Μιχάλη, τι μου λέγεις για τον δρόμο. Λέω, τι έκανες. Α, βγήκα έξω, ναι. Βρήκα κάποιους ανθρώπους και τους ρώτησα τι γνώμη έχουν για την καταγγελία που έγινε για τις ομπρέλες και τις πινακίδες στα μαγαζιά. Μάλιστα. Όλα καλά. Τι εννοείς. Σου απάντησαν, αυτό θέλω να πω. Εμείς έχουμε δει βέβαια το ρεπορτάζ σου, αλλά θέλω να πεις και τη δική σου γνώμη. Κοίταξε, επειδή είναι λεπτό το ζήτημα, δεν θα ήθελα να πάρω συγκεκριμένη θέση. Και παίρνει. Αλλά επειδή θέλω να πάρω θέση, θέλω να σου αναφέρω. Κάτσε σε αυτή τη ρημάδα την καρέκλα. Θέλω να σου αναφέρω δηλαδή το εξής. Δουλειά δεν είχαμε, με κάτι πρέπει να ασχολούμαστε εδώ στο Σύρο. Αυτά. Ωραία. Νομίζω ότι ο σχολιασμός αυτός αρκεί. Μάλιστα. Τι άλλο έχετε να πείτε. Θες να πεις ο κόσμος που μπορεί να μας βρει στο Facebook. Να μας βρείτε στο Facebook. Α, ναι, να μας βρείτε στο Facebook. Που, μπράβο, Γιώργο. Να μας βρείτε στο Facebook. Ομάδα Καλώς Ήρθατε. Σελίδα είναι. Σελίδα, τι να σου πω. Μια σελίδα είναι Καλώς Ήρθατε. Αλλά πρωτίστως, άρωμα. Ουντεπαρφούμ. Πώς? Ουντεπαρφούμ. Είναι του γαλλικού η κοπέλα. Ναι, τη σχολή τη γαλλική. Ουντεπαρφούμ, άρωμα. Και κρεαταγορά Χατζηγιάννης, ένα ρολό κοτόπουλο και 2 κιλά λουκάνικο. Μπράβο, αυτό. 6-9-85-84-80-91. Ξέρετε εσείς όπως το. Για πες το απ' έξω. Ποιο? Απ' έξω το τηλέφωνο. Μιχάλη, κάτι άλλο. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Το τηλέφωνο σου ζήτησε. 6-98 λοιπόν. 58-48-091. Ορίστε. Ορίστε. Το είπα. Εμείς οι δύο χαίρευτοι είναι τηλέφωνο, δεν μάθαμε. Αυτή τα πάντα. Και ημερομηνίες. Αυτό είναι. Αυτό είναι σπόντα να το προσέξεις. Και την άλλη φορά το παρατήρησα. Μάλιστα. Και στο είπε και με ύφος. Μάλιστα. Τι κοιτάς. Τίποτα, τα έχετε πει όλα, ε. Εν τέτοια ώρα που ήρθες. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Ο δρόμος. Το χόπεδο κι εσύ. Όχι, ο δρόμος θέει. Πήραμε ένα στενό πάνω και βγήκαμε σε ένα στενό από κάτω και δεν βρήκαμε την είσοδο. Όπως και να έχει, τέλος πάντων, είδαμε αποσπάσματα από το Ντετζεράκι, είδαμε τον Πορτοκάλογλου, μιλήσαμε με την ψυχολόγο τη συνέντευξη που είχαμε πάρει μαζί. Καλή γυναίκα, ψυχολόγο. Την κυρία Τσαρουχά, ναι. Μπράβο της, με άντεξε. Πήγαμε στο κρεοπολείο, πήγα στο κρεοπολείο, το ξέρεις. Ναι, το είδα. Πού το είδες. Είδα ένα μπαλτά. Α, ναι, ναι. Πήγα στο Facebook, λέει. Πήγα στο κρεοπολείο, λοιπόν. Ήταν πολύ ωραία αυτή η συνταγή με το κοτόπουλο. Μη μου θυμίζεις το κοτόπουλο. Λοιπόν. Γιατί να μην στο θυμίσω. Ένα ρολό κοτόπουλο, 2 κιλά λουκάνικο, κρεαταγορά Χατζηγιάννης, προσφορά. Λέμε προσφορά. Πεινάω, Χριστιανέ μου. Πεινάει. Πεινάει, τι να κάνω εγώ. Πήγαμε στο Γιάντες, που έχει πολύ ωραίο φαγητό, δεν έχουμε πάει. Ωραίο το Γιάντες, μάλιστα. Ωραία. Αναβήκαμε και σε κάτι ξυλοπόδαρα. Μάλιστα. Τώρα που είπε ξυλοπόδαρα, εσύ έχεις ανέβει. Πού? Σε ξυλοπόδαρα, πού? Πρόσεξε, έχω πει την αλήθεια. Ναι, έχω ανέβει. Και? Κατέβηκα. Τι είσαι, ρε Μιχάλη, θέλω να πω, σ' άρεσε. Γιατί ναι, εγώ δεν νομίζω. Ήταν φοβερή εμπειρία. Πάρα πολύ καλή. Αφού δεν μ' άκουγε, μωρέ. Δεν μ' άκουγε. Τι του είπα, να κρατηθεί και να περπατήσει και να τον κρατάω. Τίποτα, εκεί δεν ήθελε. Ωραία, ήταν πάρα πολύ ωραία. Χαλιά, μαύρα, μαύρα χαλιά. Κατάλαβα και εσύ και εμένα. Θα σου μάθω και εσένα. Όπως σε μάθηκες αυτό. Εγώ να μην είμαι. Χαΐρι βρήκαμε. Πήγαμε στο Ρόστατο. Ναι, στο Βελφωνιμπιακό σταθμό. Μάλιστα. Στη Χριστίνα. Ναι. Ωραία. Κάναμε μια εκδήλωση. Για την υγεία και. Όχι. Η Λάμψη. Για τη Λάμψη και την ομορφιά. Ναι, μάλιστα. Και είχε πολύ ωραία. Εσύ, η Λάμψη και αυτή η ομορφιά. Ε. Μάλιστα. Και είχε πολύ ωραία. Γιατί αμφιβάλλει. Όχι καθόλου. Α. Αυτόν γιατί τον φέραμε εδώ που είναι η παραγωγή. Για πάμε παρακάτω. Είχε πολύ ωραία κοσμήματα. Τι κοσμήματα. Η Λάμψη ή η ομορφιά. Και η Λάμψη και η ομορφιά. Α, μαζί τα έχουνε. Ναι. Είναι συνέτερη. Επίσης, τι έχω να σου πω τώρα, αυτό θα σ' αρέσει. Για πες. Λοιπόν, του Μιχάλη. Του Μιχάλη. Του αρέσει κάτι. Κάτι που έχετε, το έχετε κοινό. Δεν θέλω να ξέρω. Το έχετε κοινό, λοιπόν. Τρελαίνετε για την πράγμα. Δεν είναι αυτό που φαντάστηκες. Μιχάλη, ακόμα δεν ήρθε. Δεν είναι αυτό που φαντάστηκες. Τι είναι, για πες. Ο ύπνος. Ναι, και τι. Του αρέσει πολύ. Ποιον δεν του αρέσει. Ότι. Ωραία, του αρέσει πολύ ο ύπνος. Για σένα τι έχει το συνταρακτικό, δεν κατάλαβα. Ότι αρέσει και σε σένα. Ο ύπνος. Ναι. Και πού είναι το συνταρακτικό. Έχουμε κάποιο ρεπορτάζ για τον ύπνο. Η κοπέλα δεν κοιμάται. Εγώ θα το κάνω. Εμένα δεν μ' αρέσει. Έχει γίνει ήδη. Το προβάλαμε. Α, δεν το ξέρα, συγγνώμη. Κόκοματ. Τι κόκοματ.
Κόκο, ματ. Α, ήταν που πήγε στα στρώματα γιατί δεν με πήρε μαζί σου. Δεν πήγα εγώ. Ποιο πήγε. Ποιο πήγε στα στρώματα γιατί δεν με πήρε μαζί σου. Κάμερα. Ποια κάμερα, μόνη τη πήγε. Με τον καμεραμάν. Εσύ με τον καμεραμάν. Κάποιο δεν πρέπει να πάει. Μάλιστα. Κόκο ματ. Κόκο ματ. Ωραίο ήταν. Μαξιλάρια, ναι. Και στρώμα. Και, αλλά κυρίω μαξιλάρια είδαμε. Ωραία. Ωραία. Αξίζουνε. Και το, αξίζουνε. Και το καλύτερο. Τυχερό αυτή τη ζωή. Εγώ γιατί, εσύ όχι. Γιατί όχι. Γιατί εγώ έπρεπε να το έχω αυτό. Ήσουν στου δρόμου. Μην θε γύρω στου δρόμου. Καλά, πάτησε. Και το καλύτερο. Τι. Ο Μάριος. Τι ο Μάριος. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό κοκτέιλ BC. Ποιο Μάριος. Ο Μάριος εδώ στο Like Home. Ο Μάριος του Like Home έφτιαξε κοκτέιλ. Δεν μπορεί να φανταστεί το πια όλο. Μου δώσε και άλλα μπισκότα. Τα βάλα μέσα. Όπα, πείσατε τον Μάριο να φτιάξει κοκτέιλ on camera. Και για άλλα τον πείσαμε, θα στα πω μετά. Για πάμε. Πολύ ωραίο τον μπισκότο. Πολύ ωραίο τον μπισκότο. BC. Καλέ, το κατέβασε, biscuit. Δεν άφησε γουλιά. Τίποτα, δεν τους άφησα. Biscuit, biscuit. Άλλο. Εκεί. Αυτά. 6, 9, 8, 5, 8, 4, 8, 0, 9, 1. Γιατί τα λέει σαυλαμένο. Άρωμα. Κρεαταγορά Χατζηγιάννης, ένα ρολό κοτόπουλο, 2 κιλά λουκάνικο. Έρχονται γιορτές. Αυτό δεν κάνει για Hollywood. Φτάνει τόσο, πέρασε η ώρα, να φεύγουμε. Να φεύγουμε, πού πάμε. Σπίτια μας. Α, τελειώσαμε. Αυτό ήταν όλο. Για σένα ήταν 20 λεπτά, για εμάς ήταν 2 ώρες. Εντάξει, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Να σε και μου κάνατε την τιμή. Θα σας περιμένω και το επόμενο Σαββάτο εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού πας, καλέ. Εγώ δεν θα έρθω. Α, δεν θα κλείσω εγώ την εκπομπή, συγγνώμη. Όλοι μαζί πρέπει, έτσι ήθιστε. Ωραία, πάμε. Αυτός θα φύγει. Αυτός θέλει να φύγω. Θέλεις να φύγει. Όχι, τώρα που το βρήκαμε. Λάγα κάνεις. Να κλείνεις. Ψέματα λέει, ψέματα λέει. Τι λέει. Ψέματα λέει, ψέματα λέει. Τι λέγαμε, α ναι, Facebook, σελίδα, καλώς ήρθατε. Like. Τι like. Να κάνουν like, τι, έτσι θα μπουν απλά. Να κάνετε like, να μην μπείτε μόνο απλά να τη δείτε. Κάντε και ένα like, δεν πειράζει, βάργες. Καλό είναι, δεν είναι τίποτα. Ευχαριστούμε λοιπόν τους χορηγούς μας που ήταν και σε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστούμε τα παπούτσια που φοράω, όχι τα ίδια. Ναι, για πες. Τι ευχαριστήσουμε τα παπούτσια. Ευχαριστούμε λοιπόν το κατάστημα της Ψαλίδα, το οποίο νομίζω είναι και για τις γιορτές πολύ ωραίο. Έχει λίγο ψηλό τακούνι, αλλά το δεν κατάστημα πειράζει. Είναι πολύ ωραίο. Όχι, το τακούνι. Το περιεχόμενο. Α. Το ρούχο. Το ρούχο είναι ρούμπι το μασίνι. Α. Δεν είναι πολύ ωραίο, γιορτάζει. Το μακιγιάζ. Μαρία Λιγεράκη. Το μαλλί. Δικό μου. Αυτό είναι, κράτα το. Και εμείς δινόμαστε μόνοι μας, γι' αυτό είμαστε έτσι. Τι εννοείς δίνομαστε μόνοι μας. Δεν μας δίνει κάποιος από μαγαζί. Νομίζεις, Μιχάλη μου. Να μιλάς για τον εαυτό σου, σε παρακαλώ. Σε ποιο μαγαζί δίνεσαι. Σε κανένα. Αλλά με δίνουν. Ποιος σε δίνει. Η μάνα σου. Δεν μπορώ να... Το άλλο Σάββατο που είναι Χριστούγεννα, τι θα κάνετε. Στράψει. Το άλλο Σάββατο, λοιπόν, 4 με 6 καταρχήν, θα υπάρχει στον αέρα η εορταστική εκπομπή που θα έχει τραγούδια, χορούς. Θα τραγουδήσω και εγώ, μου το υποσχέθηκε η παραγωγή. Μην πεις τίποτα λέξη, το βλέπω ότι πας να μιλήσεις. Δεν θα έρθω. Το θέμα είναι να έρθει. Δεν θα έρθω, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έχει κρασί, θα έχει ρακέστ και τι δεν θα έχει. Θα φάμε, θα πιούμε και νηστική, δεν θα κοιμηθούμε. Και όπως καταλαβαίνετε, μετά από αυτή την εκπομπή θα μας κόψουν, όπως κατάλαβα. Γιατί? Άμα βγούμε εμείς και πιούμε, είμαστε που είμαστε τώρα. Σκέψου να πιούμε κιόλας. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι αυτό το κοκτέιλ εγώ που το πια ήταν. Λοιπόν, ακόμα το επόμενο Σαββάτο, 4 με 6, δεν θέλουμε να φύγει κανείς. Να είσαστε εδώ όπως είσαστε και σήμερα. Όπως ήσουν και εσύ. Εννοείται ότι θα είμαι κι εγώ. Τι θα χάσω εγώ το γλέντι. Αλίμονο. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν το Like Home για τη φιλοξενία και σήμερα. Μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο που είναι Χριστούγεννα. Με την εκπομπή που προανήγγειλε η Σοφία. Μην τη χάσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε.
άματα λοιπόν είναι χειροποίητα καλλιντικά που παρασκευάζονται στην Έδεσα. Έχουν αντιγυραντικές ιδιότητες, το οποίο μας προσφέρει το γάλα γαϊδούρας. Χάρη στα μέταλλα που έχουν, φεύγει η θαμπάδα του προσώπου και δημιουργούνται νέα κύτταρα. Λευκαίνει το πρόσωπο και επίσης μπορεί να βοηθήσει και σε δερματικές ασθένειες όπως ψωρίαση, ακμή και οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρχει δερματικό πρόβλημα. Οπότε τα ονοϊάματα θα τα βρείτε στο κατάστημα Beauty Queen, Άνδρου 13 στην Ερμούπολη, με αποκλειστικό αντιπρόσωπο την Ελένη Κουτσοφιού που βρίσκεται στη ΣΥΡΑ. Υπάρχει πιο εύκολος τρόπος για να φάτε φρέσκο κρέας. Κρεοπωλείο Χατζηγιάννης. Το κρεοπωλείο που ανανεώνει το κρέας του κάθε 3 μέρες. Χατζηγιάννης. Για τους πελάτες που θέλουν φρέσκο κρέας.